Μετά τη δεκαήμερη απαγόρευση, οι περιοχές χωρίς κρούσματα θα εξαιρεθούν από τα μέτρα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, να τον καλησπερίσω και να τον δούμε στους δέκτες μας. Γεια σας, κύριε Τσιάρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε, διότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που εγείρει και πλήθος ερωτημάτων και υπάρχει και πολύ μεγάλη ανησυχία και ειδικά στην Κρήτη που πλήττεται από αυτά τα αναγκαία μέτρα, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα. Καλησπέρα κυρία Σαραπάτα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας, στην Κρήτη και οπουδήποτε αλλού. Είναι όπως το λέτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο προφανώς δημιουργεί ανησυχίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, αν θέλουμε να διασώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο και αν θέλουμε η κτηνοτροφία να είναι μια δραστηριότητα που θα έχει πολύ μεγάλο βάθος χρόνου και που θα ενισχύσει πραγματικά με τις δικές της ουσιαστικά δυνατότητες και τους ίδιους τους ανθρώπους κτηνοτρόφους, αλλά και την εθνική οικονομία. Είναι όπως θα περιγράψατε περίπου στο ρεπορτάζ το οποίο κάνατε, και το λέω διότι όταν είχαμε την Πανόλη και ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένα τεράστιο ζήτημα και μια πολύ μεγάλη διακινδύνευση του ζωικού μας κεφαλαίου, αναγκαστήκαμε και πήραμε κάποια μέτρα με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία, τα οποία δημιουργούσαν είτε ζώνες αποκλεισμού, είτε περιορισμούς, είτε και τελικά γενική απαγόρευση, η οποία για ένα χρονικό διάστημα είδαμε ότι δημιούργησε διάφορα αλυσιδωτά προβλήματα συνολικά σε όλη την αλυσίδα της κτηνοτροφικής παραγωγής. Όμως αυτό που πρέπει κανείς να ξέρει είναι ότι η ευλογιά που μπορεί να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την Πανόλη είναι μια περισσότερο μεταδοτική νόσος και ο ιός από μόνος του είναι περισσότερο ανθεκτικός. Και παραμένει και στο περιβάλλον για 6 μήνες. Είναι ακριβώς. Μια πολύ δύσκολη νόσος, έχει μεγάλη ανθεκτικότητα. Ναι. Ακριβώς, υπάρχει μια εμπειρία από τον ομό Φθιώτιδας που είχαμε καταγράψει κρούσματα ευλογιάς στις αρχές του χρόνου και μετά από 6 μήνες ο νομός ουσιαστικά βρέθηκε εκτός οποιοδήποτε περιορισμού. Όπως υπάρχει και μια εμπειρία προ 10 ετών, όταν στη Θράκη είχαμε και πάλι εκτεταμένα πολλά κρούσματα ευλογιάς, περισσότερα από 200, θανατωθήκαν περισσότερα από 30.000 ζώα, αντιμετωπίστηκε η ευλογιά. Επίσης θα σας πω ότι η ζωονόση δεν είναι μια πραγματικότητα που αφορά στην Ελλάδα και μόνο. Είναι μια πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και βόρειες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και γειτονικές μας χώρες. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι από πέρυσι η Βουλγαρία έχει εξαγγείλει ότι έχει ως ζωονόσο την ευλογιά εκτεταμένα σε διάφορα σημεία της δικής της επικράτειας. Στην Τουρκία ξέρουμε ότι η ευλογιά ενδημεί εδώ και δεκαετίες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ζωονόσος η οποία δημιουργεί θέματα και ζητήματα στο ζωικό κεφάλαιο και προφανώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ωραία, να έρθουμε ακριβώς αυτό στο κομμάτι της αντιμετώπισης. Αυτό το δεκαήμερο λουκέτο επαρκεί, Υπουργέ, ιδίως στις περιοχές που καταγράφεται πρόβλημα? Καταρχήν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Και, γιατί εύλογα, είδα στο δικό σας ρεπορτάζ, υπάρχει ένα ερώτημα ειδικά στους κτηνοτρόφους της Κρήτης, γιατί στην Κρήτη, που ενώ δεν υπάρχει κανένα κρούσμα, να μπει ένα τέτοιο περιοριστικό μέτρο. Υπήρξε μια προσέγγιση η οποία κυρίως αφορούσε την επιστημονική κοινότητα και την υπηρεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες πρότειναν, θα έλεγα, μαζί να δώσουμε ουσιαστικά να βάλουμε ένα μέτρο περιορισμού, ένα μέτρο εφόδου, έτσι χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο, με δεκαήμερη απαγόρευση των μετακινήσεων ακριβώς για να σταματήσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης της συγκεκριμένης ιογενής νόσου για τα πρόβατα. Και αυτό ουσιαστικά υπαγορεύονταν από το γεγονός ότι αν αφήναμε αυτή την κατάσταση να προχωρήσει ως είχε μέχρι τώρα, είναι πιθανό ότι ακόμη και περιφέρειες που ήταν εκτός ουσιαστικά της καταγραφής κρουσμάτων θα μπορούσαν πιθανόν να βρεθούν και αυτές στο ίδιο κάδρο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να περιορίσουμε την εξάπλωση. Όπως σωστά είπατε από το ρεπορτάζ, τις προθέσεις μας είναι τουλάχιστον οι περιοχές στις οποίες δεν καταγράφονται κρούσματα μετά το δεκαήμερο να υπάρχει απελευθέρωση εσωτερικά των μετακινήσεων αλλά και όλων των δραστηριοτήτων που αυτή τη στιγμή είναι σε αναστολή. Αλλά βεβαίως από εκεί και πέρα να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να περιορίσουμε την εξάπλωση της νόσου. Μπροστά σε αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στον κτηνοτροφικό κόσμο, την οποία κατανοώ απολύτως, υπάρχει ένα τεράστιο διακύβευμα και ένα τεράστιο κίνδυνο, ο οποίο προφανώ πρέπει να περιοριστεί και να μην μεταδοθεί η νόσος. Να κυρία περιοριστεί, Σαραπάτα, αυτό είναι κύριε Τσιάρα, μόνο με τα mini lockdown αυτά στην κτηνοτροφία ή θα προχωρήσετε συνδυαστικά και σε άλλα μέτρα? Προφανώς, κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείτε. Παραδείγματος χάρη τα κοπάδια στα οποία καταγράφεται κρούσμα, ξέρετε καλά ότι με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία πρέπει να θανατωθούν. Υπάρχει μια μικρή εμπειρία και στην Κρήτη με την Πανόλη. Εγώ θέλω να εξάρω την προσπάθεια που έγινε από όλους τους κτηνοτρόφους της Κρήτης
που όταν κατανοήσαν ποιο ήταν το πρόβλημα με την Πανόλη, η προσέγγιση τους και γενικά το δίκτυο προστασίας στο οποίο και οι ίδιοι συμβάλλαν να πλωθεί ήταν πραγματικά προς μίμηση, ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλω να το πω και να ευχαριστήσω τον κτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης για αυτή του ακριβώς την αντίδραση και τη συνολική του λειτουργία. Από εκεί πέρα όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν θέλουμε να περιορίσουμε μια ζωνόσο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλους αυτούς τους φραγμούς της πιθανής μετακίνησης πάνω να μετάδοση του ιού, και αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Όταν μάλιστα μιλάμε για έναν ιό ο οποίος είναι ανθεκτικός και μπορεί πραγματικά να επιβιώνει εντός εισαγωγικών για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ζωντανού οργανισμού, καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε είναι πάρα πολλά και είναι πολύ. Ναι, γιατί δεν μπορούν να κλείσουν εκ των πραγμάτων τα σφαγεία και για 6 μήνες που ο ιός παραμένει στο περιβάλλον. Δεν είναι, κοιτάξτε, δεν είναι αυτό στις προθέσεις μας και θα αποδειχθεί αυτό εκ των στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όμως, οι εμβολιασμοί μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτή την περίπτωση, κύριε Τσιάρα? Κοιτάξτε, ακούγονται πάρα πολλά για τους εμβολιασμούς χωρίς κανείς να ξέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Οι εμβολιασμοί είναι ένα μέτρο για να αντιμετωπίσει κανείς τις ζωνόσους. Δεν μπορεί όμως να μπούμε σε μια λογική χρήση των εμβολιασμών όταν ξέρουμε ότι τα ζώα τα οποία θα εμβολιαστούν θα παρουσιάζουν θετικά αντισώματα για τα επόμενα 6, 7, 8 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι χωρίς να γνωρίζει κανείς αν κάποιο ζώο νοσεί, στην πραγματικότητα σε μια κλινική εργαστηριακή εξέταση θα αποδεικνύεται θετικό στη συγκεκριμένη νόσο. Mm. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μπουν στη διακινδύνευση και τα ΠΟΠ προϊόντα, τα γαλακτοκομικά. Θα μπορούσαν να ανοίξουν πολλά θέματα συζήτησης, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να ανοίξουν αυτή τη στιγμή. Εμείς προσπαθούμε με βάση, επαναλαμβάνω, το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, την επιστημονική γνώση, την υπηρεσιακή προσέγγιση, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο προστασίας. Η πρόθεσή μας είναι μετά το δεκαήμερο οι ελεύθερες περιοχές να είναι περιοχές στις οποίες θα έρθουν αυτά τα μέτρα, αλλά βεβαίως να υπάρχει και μια συνείδηση που αφορά και στην ίδια την ατομική ευθύνη, αλλά και στην, αν θέλετε, προσπάθεια που πρέπει να κάνει όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος μαζί να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα. Ωραία. Που θέτει σε τεράστια διακίνηση. Κύριε Τσιάρα, ένα πρακτικό ερώτημα που ενδεχομένως να το δούμε μπροστά μας, το απεύχομαι ως σενάριο. Εάν υπάρχουν κρούσματα στην Κρήτη, θα εξετάσετε τα μέτρα οριζόντια για το νησί ή αναπεριφερειακή ενότητα? Δεν είναι, κοιτάξτε, είναι διαφορετική η εποχή της ευλογιάς, επιτρέψτε μου τη χρήση αυτών των όρων, από την εποχή της Πανόλης. Όταν είχαμε την Πανόλη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ένταση στο πεδίο ή ακόμη και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, γιατί είναι μια περίοδος που όλοι ξέρουμε προετοιμάζει το ζωικό μας κεφάλαιο για την επόμενη φάση. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση αναπαραγωγική, τα ζώα γεννάνε, υπάρχει γαλακτοφορία, είναι εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό σας το ρωτώ να μας το απαντήσετε πρακτικά, γιατί η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη στην Κρήτη. Και το καταλαβαίνω, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να σώσουμε. Υπάρχει μια προτεραιοποίηση αυτή τη στιγμή, ναι, η οποία υπαγορεύει και τις επιλογές μας. Προτεραιοποίηση αναγκών, προτεραιοποίηση στόχων, όπως θέλετε πείτε το. Ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα, κυρία Σαλαπάτα? Πρέπει να σώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο. Έχει αξία αυτή η συζήτηση αν χτύπα ξύλο υπάρχει μια γενικότερη διάδοση της νόσου? Προφανώς δεν έχει και πάμε κάπου αλλού. Άρα λοιπόν παίρνουμε μέτρα για να σώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο. Και θέλουμε και τη συνεργασία των περιφερειών με τις ΔΑΟΚ. Θέλουμε την συνεργασία και των ίδιων των κτηνοτρόφων που πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, πρέπει να χρησιμοποιούν τα πολυμαντικά, πρέπει να προσέχουν τις μετακινήσεις, πρέπει να ξέρουν ακριβώς ότι εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος για αυτούς τους ίδιους. Και από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε όπως ακριβώς ευχόμαστε και θέλουμε. Θα μπορέσουμε να περιορίσουμε και την ευλογιά και να κάνουμε και το επόμενο βήμα, ξεπερνώντας άλλη μια μεγάλη κρίση μαζί με τον κτηνοτροφικό κόσμο. Πρακτικά μπορεί η Κρήτη να μείνει καθαρή, κύριε Τσιάρα? Δηλαδή, αν μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα βασικά σημεία κλειδιά που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή? Πιθανόν δεν πρέπει να υπάρχει μεταφορά ζώων εκτός της Κρήτης προς την Κρήτη. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν πρέπει να υπάρχει μεταφορά ζωοτροφών. Αλλά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι μπαίνουν σε μια εντελώς διαφορετική εξίσωση. Γιατί κατανοώ ότι και οι ανάγκες και τα προβλήματα και οι αναζητήσεις του κτηνοτροφικού κόσμου κάθε φορά επαναπροσδιορίζονται και υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς με τη λογική των αφορισμών να περιγράψει το τοπίο με το οποίο θα μείνει καθαρή η Κρήτη. Εναπόκειται, επαναλαμβάνω, και στον τρόπο με τον οποίο οι κτηνοτρόφοι και οι κριτικοί εμπροκειμένου κτηνοτρόφοι μπορούν να δούνε πού βρίσκεται ο κίνδυνος και να λάβουν και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αυτό ζητάμε από όλους. Εμείς θέλουμε η κτηνοτροφία να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά πιστεύω στην τεράστια δύναμη του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Πιστεύω ότι η χώρα μπορεί πραγματικά να ανακτήσει έναν
ουσιαστικά ρόλο και στην εξαγωγή κρέατος. Βεβαίως τα ΠΟ προϊόντα, η φέτα, η κριτική γραβιέρα, ξέρουμε ότι είναι μοναδικά και μπορούν να έχουν ένα τεράστιο, μια τεράστια υψηλή, πολύ υψηλή θέση στην παγκόσμια αγορά. Αντιλαμβάνεται κανείς από εκεί και πέρα ότι είναι στο χέρι μας να σώσουμε το ζωικό μας κεφάλαιο, να κρατήσουμε σε υψηλή παραγωγική διαδικασία και εξαγωγική δυνατότητα τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα γαλακτοκομικά και να δώσουμε με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη άρα, ευκαιρία οικονομικής ανάκαμψης. Και θα μου επιτρέψετε λίγο να επιμείνω. Η ομπρέλα προστασία στο ενδεχόμενο πιθανού κρούσματος την επόμενη μέρα στην Κρήτη είναι να κλείσουν εκ νέου τα σφαγεία σε όλο το νησί. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα μοντέλο, υπάρχει ένα πρωτόκολλο αντιμετώπισης των περιστατικών όπου και των χώρων και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όπου καταγράφεται ένα κρούσμα. Τι γίνεται χαρακτηριστικά στον Εύρο, όπου υπάρχει ένα κρούσμα, θανατώνονται τα ζώα τα οποία υπάρχουν μαζί στο κοπάδι, υπάρχει απαγόρευση μετακινήσεων, υπάρχει μάλλον η θέσπιση των δύο ζωνών, της ζώνης προστασίας και της ζώνης επιτήρησης 3 και 10 χιλιόμετρα αντίστοιχα και υπάρχει η αδυναμία να μετακινηθούν ζώα σε αυτές τις δύο ζώνες. Αυτό ακριβώς θα ισχύσει οπουδήποτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν καταγραφούν κρούσματα. Αν δεν καταγραφούν, προφανώς δεν ισχύει τίποτα από όλο αυτό. Έχετε καταλήξει ένα συμπέρασμα για το πώς ξέφυγε ο ιός και από τον Εύρο έφτασε στην Κόρινθο παρά το γεγονός ότι ελήφθησαν μέτρα. Θυμίζω και με διαψεύδετε αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω θυμάμαι σωστά. Τέλη Αυγούστου ήταν το πρώτο κρούσμα. Σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας και ακριβώς αυτή νομίζω πρέπει να σταθεί κανείς αν πρέπει να οδηγηθεί σε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Είναι γεγονός ότι ο ιός της ευλογιάς μεταδίδεται και μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα. Ακόμη και με τα αποδημητικά πουλιά, από ό,τι λέει γενικότερα η βιβλιογραφία, αλλά και η καταγραφή της πραγματικότητας σε προηγούμενες ουσιαστικά περιπτώσεις που το είχαμε καταγράψει και το είχαμε δει. Γι' αυτό η μετάδοση της σε γειτονικούς από τον Εύρο νομούς, χαρακτηριστικά στη Ροδόπη, στην Ξάνθη, στην Καβάλα ή έστω ακόμη και στις Σέρες που είχαμε ένα και μόνο κρούσμα, θα σας έλεγα ότι ως ένα βαθμό θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Αυτό που χτύπησε το καμπανάκι ήταν η καταγραφή κρούσματος τόσο στην Κόρινθο όσο και στη Μαγνησία. Εκεί ακριβώς φαίνεται ότι για κάποιο λόγο προφανώς που μπορεί να αφορά κάποιο είδους μετακίνηση ζώων, μεταφορά ζωοτροφών, ό,τι και να πει κανείς θα μπορούσε ουσιαστικά να αφορά στην ίδια την πραγματικότητα, έγινε μεταφορά του ιού. Αν λοιπόν, κυρία Σαλαμπάτα, δεχθούμε ότι ο ιός είναι τόσο ανθεκτικός, καταλαβαίνετε ότι ο ιός μπορεί να έχει μεταφερθεί ακόμη και πριν τον χρόνο εμφάνισης του πρώτου κρούσματος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα δεν είναι ούτε ένα κυνήγι μαγισσών για να πούμε ότι φταίει κάποιος αυτή τη στιγμή και αυτός είναι υπεύθυνος, άρα προβαίνουμε σε οποιαδήποτε λήψη μέτρου ή οποιαδήποτε επιβολή ποινής. Απλά πρέπει να δούμε, να διερευνήσουμε και να δημιουργήσουμε τα συγκεκριμένα τύχη προστασίας στην περαιτέρω μετάδοση του ιού. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Η ενέργειά μας πρέπει ουσιαστικά να αναλωθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πώς θα περιορίσουμε τη μετάδοση του ιού της ευλογιάς σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε ένα τη χώρα. Και πραγματικά εύχομαι, πιστεύω, ότι με τα μέτρα, με σοβαρότητα, με την ευθύνη που έχει διακρίνει όλο τον κτηνοτροφικό κόσμο, τις υπηρεσίες της περιφέρειας, τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα μπορέσουμε σχετικά σύντομα να κλείσουμε και αυτόν τον κύκλο και να αντιμετωπίσουμε και άλλη μια δύσκολη πραγματικότητα για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Λοιπόν, κύριε Τσιάρα, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, θέλω πολύ σύντομα πριν κλείσουμε να σας θέσω και το θέμα της πρώτης δόσης των επιδοτήσεων, γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά ξέρουμε ότι είναι ο μήνας που πληρώνεται η πρώτη δόση. Με βάση όμως τις πληροφορίες, φέτος η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Νοέμβριο. Ισχύει κάτι τέτοιο αρχικά? Κοιτάξτε, πρέπει καταρχήν να ξέρει κανείς ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από πολλά ζητήματα που αφορούσαν είτε σε θέματα αναζήτησης νομιμότητας είτε σε θέματα γραφειοκρατικά, υπάρχει επιτέλους ένας τεχνικός σύμβουλος μέσα από διαδικασία διαγωνισμού, ο οποίος έχει αναλάβει την υποχρέωση να ολοκληρώσει όλα αυτά τα οποία είναι προϋποθέσεις σε επίπεδο ΠΚΠ, προκειμένου να γίνουν έγκαιρα οι πληρωμές. Υπήρχε καθυστέρηση με την έναρξη της υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ, η οποία είναι μια πραγματικότητα που είχε ενδεχομένως στη ρίζα τους λίγο παλιότερα στο παρελθόν, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Έχει καταβληθεί μια τεράστια προσπάθεια από τον οργανισμό, προκειμένου στο τέλος του μήνα να υπάρξει δυνατότητα της καταβολής της πρώτης δόσης. Είμαστε κι εμείς σε αυτή την αναμονή, σε αυτή την παρακολούθηση. Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και ότι κοντά στο χρόνο που έχει προσδιοριστεί θα γίνει η καταβολή της πρώτης δόσης. Τέλος του Οκτωβρίου δηλαδή το θέτεται χρονικά. Προσέξτε, ο ΠΚΠ είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός. Δεν είναι ένας οργανισμός, εποπτεύεται μεν
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος τελεί υπό την επίβλεψη ουσιαστικά κάθε δραστηριότητας και κάθε ενέργειάς του από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή γίνεται πυρετώδης διεργασία και γίνεται τεράστια προσπάθεια, αυτό μπορώ να σας πω, από όλους τους εργαζόμενους στον οργανισμό, για να μπορέσουμε να πληρώσουμε στο τέλος του Οκτωβρίου. Ωραία. Το κρατάω αυτό που μας λέτε. Υπάρχει βέβαια μεγάλη ανησυχία και σε ό,τι αφορά το ψαλίδισμα και τις περικοπές λόγω του σφάλματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις καταβολές του 2022. Το σφάλμα αφορά σε ένα παρελθόντα χρόνο, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά αφορούσε στο γεγονός ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε τεχνικός σύμβουλος και δυστυχώς από λάθος ελήφθη ως χρονιά αναφοράς. Όχι η προηγούμενη, αλλά η προ-προηγούμενη χρονιά. Όμως θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, κυρία Σαραπάτα. Όταν μιλάμε για ένα σφάλμα, που στην πραγματικότητα μπορεί να μιλάμε για τόσο μεγάλο αριθμό, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων που καλούνται να επιστρέψουν κάποια χρήματα, το 85-86%, αφορά σε πολύ μικρά ποσά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο γύρει θέματα ή ζητήματα. Είναι όμως ένα θέμα όταν κάποιοι έχουν πάρει πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία δεν δικαιούνταν και κάποιοι άλλοι δεν έχουν πάρει τίποτα. Και εκεί λοιπόν πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο οργανισμός ξέρετε ότι βρίσκεται υπό τη γενικότερη παρακολούθηση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι γεγονός ότι ένα από τα βήματα που έπρεπε να εκπληρώσουμε για να γίνει το λεγόμενο, να ολοκληρωθεί και να προχωράει το σχέδιο δράσης, το Action Plan, ήταν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου τα χρεωστή τους καταβληθέντα να καταλογίζονται και να επιστρέφονται. Αλλά εγώ έχω πει και έχω δηλώσει προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό δεν θα γίνει προφανώς με επιστροφή χρημάτων, αλλά με μια διαδικασία η οποία δεν θα φανεί ως τόσο δύσκολη και τόσο προβληματική για τα πραγματικά, για τις πραγματικές αναμονές που έχουν για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις οι Έλληνες αγρότες και οι Έλληνες κοινοτρόφοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε Τσιάρα, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια. Καλά.